Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το Olympus Off-Road Adventure. Έχουν μαζευτεί πάνω από 100 adventure μηχανές και πρόκειται να κάνουμε πάνω από 200 χωμάτινα χιλιόμετρα σε 2 ημέρες. Καλώς ήρθατε στον Όλυμπο! Δέκα! Φύγαμε! Πάμε ομάδα, πάμε! Ωραία κόσμος! Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνουμε μια εξ ολοκλήρου χωμάτινη διαδρομή γύρω από τον Όλυμπο και τα Πιέρια. Να το κάστρο του Πλαταμόνα. Το διήμερο ξεκινάει από το επίπεδο της θάλασσας, δίπλα στη θάλασσα του Πλαταμόνα, και θα φτάσουμε στο ψηλότερο δρόμο που μπορείς να φτάσεις στην Ελλάδα, στο καταφύγιο Χριστάκη, στα 2.500 μέτρα. Όπως σε όλες μας τις εκδρομές, η συμμετοχή ήταν δωρεάν. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν ανάλογα με την εμπειρία τους να επιλέξουν τη normal ή τη hard διαδρομή. Και στις δύο διαδρομές υπήρχαν πλοηγή αλλά και υποστήριξη. Αυτή τη χρονιά οι συμμετοχές έσπασαν κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 120. Ξεκίνηκαν όλοι, κατάλαβα. Όλοι τρελαμένοι. Μετά από λίγα μόνο μέτρα από την εκκίνηση, ξεκίνησε η χωμάτινη διαδρομή. Ομορφιά, εδώ, ομορφιά. Οπα! Η διαδρομή είναι καταπληκτική. Βέβαια σε κάποια σημεία κρύβει κάποιες παγίδες. Σιγά θα μας πάει στα φανάρια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα το κατεβάσουν το βουνό σήμερα 5 πόντους. Όπα. Εντάξει. Όχι, τι έγινε εδώ. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Γκαζάκι. Τι έγινε. Μου γλύσανε στις λάσπες. Ωραίος. 1, 2, 3, πάμε. Αυτές είναι οι παγίδες που λέγαμε ότι έχει κάποια σημεία. Πάμε ολευρία! Γεια σου Γιάννη Μάγκα! Γεμίζαμε τα καντάκια εδώ! Από μέσα μπες! Από μέσα ρε! Ένα πράγμα έχεις πει! Το χώμα θέλει γκάζι κάτω το σπίτι μου! Θέλει γκάζι! Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει κυρίες και κύριοι! Εδώ θα δούμε ποιος θα συνεχίσει την εκδρομή! Εντάξει, δεν έχει κόσμο. Όλα καλά. Ω, έχει κόσμο. Τι έχουμε παιδιά, μποτιλιάρισμα. Όχο. Καλά ρε Κρητικέ. Τι κάνεις μέσα στο χαντάκι. Φιλαράκι ολόκληρος δρόμος, τι δουλειά έχεις εκεί μέσα. Έλα με ροή. Για να ακούσω λίγο. Θα κάνουμε μια στάση εδώ έτσι να θαυμάσουμε την ωραία θέα. Τι έγινε, έμαθα μπροστά, είχαμε κάτι σπασίματα. Τι σπασίματα, είχαμε κάνει βόλτες με τον Φίλιππα, λίγο τον γκάζι παραπάνω. Όχι λίγο παραπάνω, δεν κλείνει τον γκάζι παρακάτω. Και το φανάρι. Έτσι. Ο Θεοδός που είναι. Πολύ σκάτω. Θα βοηθάει κανένα. Λες να μας ντρόπιασε. Δεν είναι εκεί κάτω. Δεν θέλω να νομίζω. Θα βοηθάει κάποιον. Θα βοηθάει, δεν γίνει. Κάποιος. Λες, μήπως έπεσε κανένα φουρνάρι. Μετά λένε γιατί λέμε για τα GS. Περνάει hard κυρίες και κύριοι! Με πλοηγό τον Μπρικόλια! Πού σε ρε Μπρικόλια! Έλα ρε! Να το σκιολάμπης, υγριές! Από τα χίλια να πούμε! Έλα και ο Σαθάκης! Έλα Βλαντιμίρ! Γεια σου Τζανετάκο, μάχη με! Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί τόσο έτσι μποτιλιάρισμα? Ρυθμίζεις αναρτήσεις. Παπαδόπουλε, μην τα σκαλίζεις. GS. Εδώ φίλος μας ηγέρθηκε στην Πελοπόννησο. Μάχημος κι αυτός. Από τους φανατικούς της ομάδας, από τους πορωμένους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δημιουργήθηκαν υποομάδες που κράτησαν απόσταση από τους υπόλοιπους και πήγαιναν με το δικό τους ρυθμό για να μην ενοχλούν και να μην ενοχλούνται.
Ο Νίκος, ο Δήμος και ο Φίλιππος και οι τρεις πολύ έμπειροι οδηγοί άρχισαν να πιέζουν υπερβολικά και να κυνηγούνται. Όλοι όμως έχουν όρια και αυτοί τα ξεπέρασαν. Ευτυχώς, στάθηκαν πολύ, πολύ τυχεροί. Να είμαστε και στη λίμνη κάτι. Πω. Χαμούλης. Και πάμε να κάνουμε εδώ μία δοκιμασία. Θα χρονομετρήσουμε αυτήν εδώ την ανηφόρα. Δείξε λίγο, Βαγγέλη. Ο γρηγορότερος που θα ανέβει αυτή την ανηφόρα κερδίζει ένα σετ λιπατικών μπαρντά. Πρώτος φυσικά ανέλαβε να κάνει την επίδειξη της διαδρομής ο Γιάννης. Ο Λάμπης θα ανοίξει το χορό με τον DR. Ένα, δύο. Είσαι κορυφή. Πώς θα με σπάσει τώρα, μπορεί κανείς. Άστο, τι είναι με DR. Πάμε. Έλα το Αφρικά, δώσε γκάζι. Πάμε, πάμε! Μπράβο! Ο Κούρτης φωνάζει το κοινό! Πατάτες! Μπράβο, μπράβο! Ότο σκύλο! Δυνατή συμμετοχή, μεγάλο respect, ό,τι και να κάνει, έτσι. GS 1250 γατάκια! Έλα Φανό, πάμε Φανό! Πάμε αγόρι μου, μπράβο! Ο Σταθάκης ντράπηκε να μη συμμετέχει. Με τη μούτρα θα έρχεται στην παρέα άμα δεν έρχεται. Έλα, έλα! 14-10, πού να πιαστεί το DR. Βλαδίμηρος, Τενερέ, έτοιμος, πάμε! Ο διαγωνισμός τελείωσε και νικητής ήταν ο Λάμπης με τον DR από το 1000. Ωραία είχαμε. Εσύ ανέβα. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης είπε να ανεβεί ακόμα μία φορά για να τον βγάλει ο φωτογράφος μας μία φωτογραφία. Το πόδι μου ρε, το πόδι μου γάμο, το πόδι μου. Σήκωνε. Περίμενε.
Με 3 χιλιόμετρα ρε μαλάκα. Σίγουρα. Άμα πρέπει τι ραγισματάκι, παιδιά. Μη λες τέτοια ρε μαλάκα, τι ραγισματάκι, για τέτοια είμαστε. Εδώ ρε μαλάκα, πάνω στο κόκαλο με χτύπησε. Κάτσε λίγο. Άμα στο πάτησε μόνο και είναι υποφανειακό, όλα καλά. Άμα έστριψε, παιδιά, διάγνωση έτσι δεν γίνεται. Άμα σου γύρισε έτσι και τι φορούσε εκείνη την ώρα, δεν είναι. Ωραία, μαλάκα, κοίτα πώς έγινε. Γιάννη, φίλε. Γιατρός δεν είμαι, αλλά δεν το βλέπω καλά. Τον Γιάννη τον κατέβασε η γουρούνα της υποστήριξής μας κάτω, όπου τον παρέλαβε το αγροτικό που είχαμε και έφυγε κατευθείαν για το νοσοκομείο. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, που είχε έρθει με εντούρο επίσης για υποστήριξη, πόρτωσε το εντούρο του στο βαν και ανέλαβε τη μηχανή του Γιάννη για να μην μείνει κανένας οδηγός και καμία μηχανή πίσω. Και τσάι ολίμπου εδώ πέρα η ομάδα. Κερνάει τσάι του κελάρι. Φοβερό. Αλλά άμα ήταν σαλέπι θα ήταν καλύτερα. Μα είναι τσάι ολίμπου. Α, ολυμπιό. Θεϊκό και ολυμπιό. Πίνουμε το τσάι της παρηγοριάς μας. Ας ελπίσουμε για μας. Μην έχει τίποτα. Πρίστηκε όμως αμέσως πολύ. Εντάξει, και σκυρός ο Γιάννης, αλλά άμα ήταν και σπάσιμο. Μπορεί να μπουγκαγεί πολύ, δεν ξέρει. Τα τρώγανε στον αέρα. Άσπρισε λίγο. Πονάει, αλλά δεν μιλάει αυτό. Πείτε μου εσείς τι κάνετε εδώ κάτω. Καθώς έφευγε, πέτυχε τον Νίκο και τους υπόλοιπους να προσπαθούν ακόμα να βγάλουν τη μηχανή από το χαντάκι. Έφυγε στην κρεμούρα. Ποιος? Γιατί? Κλείστησα. Τι είπατε, γιατί πάνε, πού πας? Έβαγες το πόδι. Για να βγάλω να δεις. Θα σπασές. Είσαι πολύ δυνατός πάντως. Λες να πεις πάνε. Αντέχεις. Όχι, αντέχεις. Έχει φύγει ο Γιάννης, έχει πάει νοσοκομείο. Μόλις πιάσουμε σήμα, θα τον πάρουμε και τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Πώς πάει. Άρε μπατζανάκι, άρε μπατζανάκι. Μία φορά το χέρι εγώ, μία φορά τον αστράγαλο αυτός. Τα έχει αυτά. Η adventure οδήγηση δυστυχώς τα έχει αυτά. Αυτά να είναι, περαστικά να είναι. Εδώ ο Βαγγέλης να είναι καλά το παλικάρι, είναι από αυτούς που ήρθαν με εντούρο για υποστήριξη. Με το που έγινε το συμβάν με τον Γιάννη, φορτώσαμε το εντούρο και ανέλαβε το CF Moto του Γιάννη. Παρεπιπτόντως θέλει να αγοράσει και CF Moto και είναι η ευκαιρία να κάνει ένα καλό test ride. Έλα Βαγγέλη, δώσε γκάζι! Πυκνά κομμάτια, ωραία. Ήρθανε παιδιά τώρα εδώ από την Κρήτη, από την Άνδρο. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναμπεί σε τέτοια κομμάτια. Λοιπόν, παιδιά, normal, hard. Έλα, κάνετε ποτηλιάρισμα, πάμε, αποφασίστε. Από εκεί είπα η hard. Τι έγινε, φλαράκι? Χαμός. Τι, σφαγή? Σφαγή. Τι? Όλα καλά όμως. Είμαστε στην καρδιά, κάνουμε διαλυματάκι, πίνουμε ελληνικό καφέ στην υγεία του μπατζανάκι. Μέχρι τώρα πάμε τέλεια, που δεν έχουμε πέσει ακόμα. Πρώτα και εμάς που πέσαμε. Northcote, forever. Northcote. Τέλεια, όλα τέλεια. Πάμε καλά. Πολύ δυνατά, μάγκε. Πολύ δυνατά. Πολύ ωραία. Πήγαμε μια χάρη. Κάποιος χάθηκε. Πού πήγε? Πήγα εκεί που δεν πήγατε εσείς. Α, καλά ήτανε. Ήταν από σκο. Και με γύρισε πίσω, μου λέει δεν πάει εκεί που πας. Είχε κολλήσει το στίγμα στο κινητό και πήγαινα. Εγώ πήγαινα, ανέβηκα το βουνό το τέρμα. Ωραία ήτανε να πάμε. Πολύ ωραία, παιδιά, μην πάτε. Αυτό ο Άγιος Άνθρωπος. Εδώ και η υποστήριξη, κυρίες και κύριοι, υποστήριξη. Σημασία έχει ότι ήρθαμε, ότι δεν έρθαμε. Τι έγινε, φιλαράκι? Έγινε και αυτό. Λυγίσανε και τα τενερέ. Τι, μπαμπάς του είσαι? Άντε ρε. Μπράβο ρε παιδιά. Το σας χαίρομαι διπλά τώρα, μπράβο. Για πάμε εδώ. Έλα Σιεφάρα, έχεις ξαναπεράσει από εδώ, μην κολωνείς. Όλοι εδώ, για να δούμε τι γίνεται. Η νύφη, ήρθε η νύφη. Πανελλήνια, πανελλήνια. Πανελλήνια, Κούρτις, πανελλήνια!
Πάνω, φιλοξενείς. Έτοιμος είμαι, όποιος θέλει μπαίνει. Αλλά μην λέει μετά να λαϊκείς. Τι, βάζεις χέρι. Για κομμωτής ρε φίλε, έχω πτυχίο. Μην βγάλεις αυτό το κορμί στη φόρα τώρα και... Κορμί δανα τη φόρα. Και ζητήσουνε να κάνω κάνα από όσα λένε αυτά που... Only fans. Only fans. Δεν έχεις. Δεν έχω. Ε, τι κάνεις. Ζητήσουνε να κάνω, φύγε, φύγε. Παιδιά, έχουμε φτάσει στις Βρυσοπούλες. Τελείως οδηγικά η μέρα μας. Ξεκινάει το κομμάτι της διασκέδασης. Δείξε λίγο εδώ πέρα τις μηχανές μας και τις σκηνές μας και όλα αυτά. Και πάμε να δείξουμε λίγο και το καλυβάκι που θα μείνουμε. Τέλειο. Γενικά όλα είναι καταπληκτικά εκτός από τον τραυματισμό του Γιάννη. Στεναχωρηθήκαμε. Που ήταν και ο μοναδικός τραυματισμός. Πτώσεις είχαμε πολλές ως συνήθως, αλλά τραυματισμός ήταν ο μόνος. Τώρα μου θυμίζει όπως στο Μαρόκο είχα σπάσει εγώ το χέρι. Και εγώ τον πόνο μου και είστε εσύ και μαλακιζόσασταν και γελούσατε. Είδες πως είναι. Τώρα είναι έτσι, ε. Ναι, αυτό είναι. Τι κύκλος κάνει η ζωή. Cheers. Το πάρτι ξεκίνησε νωρίς. Νωρίς σήμερα. Γεια σας, παιδιά. Γεια μας, παιδιά. Πάντα τέτοια. Λουχούμι. Με το σούμι είσαι, τι είναι αυτό. Κεμπάπ. Κύριε μας κακομαθαίνει. Τι μπάλα μας έχεις παίξει. Τι μπάλα μας. Ε, Greek Adventure Riders. Κάτσε να πάω. Καλύτερη, καλύτερη. Θέλει λεμονάκι αυτό. Πούσε μπατζανάκι, πούσε μπατζανάκι. Μια πιατέλα δεν θα τρώγει ο Τζάτσα μπατζανάκι. Όπα και το κουκούτσι έμαγες ρε. Όλα τρώγονται. Φυσικά, ένα κάταγμα δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει το Γιάννη μακριά από ένα τέτοιο event και ένα τέτοιο φαγοπότη. Δώσε ένα λίγο το χάπι του. Σε είπα, μην τραβάς τα γκάζια. Δεν άκουσες, ορίστε. Τι να σε κάνει. Δυστυχώς, τα νέα που μας είχε ο Γιάννης για το πόδι του δεν ήταν τα καλύτερα. Είχε υποστεί κάταγμα με μετατόπιση και θα έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Λοιπόν, έχουμε φάει, έχουμε πιει και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον τυχερό εδώ πέρα που κέρδισε τα λιπαντικά μπαρντάλ, βεβαίως, βεβαίως. Βάλε κέρμα. Χάνο σουφλής. Το αξίζει επειδή είναι ο πρώτος από τα μεγάλα μηχανάκια που δοκίμασε το challenge με τον Ανηφοράκη. Σωστό, σωστό. Να με ξεχωρίζεις το σύνδρο. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Πες το να μας φέρνει λίγο πάγο. Στην υγεία του μπατζανάκι μου. Αστικά στο μπατζανάκι. Στο καινούργιο όχημα του μπατζανάκι δικαιωματικά. Να πάρει και λίγο δάχτυλο. Άντε με γεια. Παντόφλα, γλιστράει παντόφλα. Δεν μπορείς να χορέψεις. Σε κίνημα δεύτερης μέρας, είμαστε όλοι έτοιμοι στις μηχανές μας. Φεύγουμε για καταφύγιο Χριστάκη, 2.500 μέτρα. Ωρε μαλάκα! Πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, ασφάλτινο, στριφτερό, μέσα στη φουρκέτα, αρχίζουμε ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Εδώ κομβόι όλοι μαζεμένοι. Κοινό κομμάτι αυτό και νορμάλ και χάρτη μας από εδώ. Αυτά τα 1000 παιδιά, όποιος τα πήρε, σώθηκε. Αρχίζει πέτρα και φουρκέτα, παιδιά. Πω, πέτρα και φουρκέτα. Μην ανοίξει κανείς τα γκάζια μόνο και μας αγοράσει φανάρια. Πω, τι ωραία εικόνα όμως, ε. Γέμισε το βουνό μηχανές. Καλά είσαι. Όπα. Τον μάτιαξα, τον πήρε το λασποτήρα στο χέρι. We'll be right back.
Εδώ είναι, παιδιά. Καταφύγιο Χριστάκη. Και εκεί πέρα πάνω είναι ο Μύτικας. Ένα τσιγάρο δρόμος. Στη στάση που κάναμε στο καταφύγιο Χριστάκη, ο Βαγγέλης και ο Κώστας βρήκαν ευκαιρία να πειράξουν τον Γιώργο για αυτά που έκανε μεθυσμένο το προηγούμενο βράδυ. Όχι, το πιο κίνδυνο ήταν ότι καβαλούσες γυμνός μηχανάκια. Και αυτό. Γυμνός, τι εννοείς γυμνός. Άμα φοράς βαγγί, είσαι γυμνός. Πάρα περνάς. Θα πεις σε ποια μηχανάκια ανέβηκες. Θέλουμε τι να κίνεις. Έχουμε φτάσει στο καταφύγιο Χριστάκη, 2.500 μέτρα. Ο καιρός είναι λες και είναι 15 Αύγουστος. Αρχίζουμε, κατεβαίνουμε υψόμετρο και πάμε να μπούμε σε πιο πυκνά κομμάτια. Γιατί μέχρι εδώ ήταν τέρμα φαλακρά λόγω υψομέτρου. Έλα, Παπαδόπουλε, δώσε γκαζάκι. Παπαδόπουλος εχθές έγινε τύφλα, αλλά σήμερα στις επάλξεις. Στις επάλξεις! Αγρίεψε, αγρίεψε ο καιρός. Να είτε τα κατηφόρια με τις πέτρες τώρα. Κάνουμε καμιά βουτιά. Πω, αγριάδα. Κατεβαίνουμε από Χριστάκη. Δυστυχώς είναι ο ίδιος δρόμος ανέβα κατέβα, αλλά αυτό που βλέπεις δεν το χορταίνεις πραγματικά. Δείτε. Δημό, τι έπαθε? Αθλία. Δεν στέλνει βενζίνη, ναι. Μόνο άμα φυσήξουμε στο τεπόζιτο και δώσουμε γκάζι να φυσήξω. Οι πεσόντες μετά το Χριστάκι. Βλαδίμηρος, τι έγινε, μπλε? Τραβήξω σιέφ, μην φοβάστε. Εγωιμάτες. Διάρε εδώ εγγύηση. Γριά εδώ τι να καταλάβει. Και ξεκίνησε το extreme hard. Ευθεία από το πουρνάρι, έλα. Μπράβο. Έλα, Παπαδόπουλος. Off-road adventure. Όλυμπος. Ναι, ναι! Έλα, αγάπη μου, Κούρτη! Να γουστάρουμε λίγο Όλυμπο! Μπράβο, ρε! Όπα, πρώτος! Έλα, μωρή γκάβλα με το CF, έλα! Μπράβο, ρε! Οπ! Έλα, έλα, άλλος! Περίμενε! Πανολευθρία, χαμός! Πάνω! Άσου θα κάψω τα δισκάκια! Μπράβο, ρε! Μετά έχει πιο δύσκολο, ή! Να θεοδώσει πως περνάνε και τα GS! Ωραίος ο Φέδων! Ωραίοι Φέδωνοι! Μην τα κάνεις αυτά, τα βλέπει το φιλαράκι μου ο Μάρας και τα στεναχωριέται. Νίκο, το ξεπαρδένιας, αλλά ξέρεις. Ας να πιάσω. Πήρε τα ένσημα, τα βαρέα. Θα το πάρω. Εσύ ήθελε να βρεις ευκαιρία να οδηγείς GS, ε! Ωπω, αεροπορία! Φιλαράκι, θα έπαιρνε GS. Με τίποτα. Με τίποτα, ε. Κατέμ και πάλι κατέμ, ε. 990, ούτε κατέμ, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το 990 δεν είναι κατέμ, είναι άλλο μηχανάκι. 990 θρησκεία. 180 παλμούς. Μπορώ να τους βοήθησα να σκοδούν. Ναι, σαν τον μπατζανάκι να με κεράσει το καφεδάκι. Τους βοήθησες. Τους βοήθησα. Πού, εδώ. Εδώ. Τώρα θα μπούμε εκεί μέσα. Εδώ. Περνάμε μια πόρτα. Εδώ. Ανοιχτή πόρτα. Μπαίνουμε μέσα στο μαντρί εκεί από τα γελάδια και βγαίνουμε στη δεύτερη την πόρτα. Πάμε δεξιά. Βγαίνουμε κατά στην άσφαλτο και ανεβαίνουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Μέσα από το χωριό και πάμε πίσω από τον Όλυμπο τώρα. Αναστατώνουμε τα γελάδια. Σφίξει το ριμπάι. Και θα τρώμε τα με τις μουσχαρίσεις και θα είναι σκληρές και για να μην, γιατί είναι σκληρές οι μουσχαρίσεις. Γιατί είναι σαν μαστίχα αυτό το πούστικο το κρέας. Ήρθαν όλοι. Τι, φαγή.
Τι έγινε εδώ? Απ' το Δαφνί! Ωραία, μ***α! Τον γάπησες. Τον γάπησες τον άλλον. Βγήκε από το πρώτο. Τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας. Χαλικόδρομος κάτω, σκονισμένος. Κάποιοι πάνε τάπα. Μαζευτήκαμε γύρω στις 120 adventure μηχανές. Ήρθαν άτομα από όλη την Ελλάδα. Τώρα πάμε να τους δείξουμε και το καταφύγιο κρεβάτια. Και μετά, κλασικά, η βόλτα θα κλείσει με σιτά, με ταβέρνα. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί, μας περιμένουν σούβλες. Καταφύγιο Κρεβάτια βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ολύμπου σε υψόμετρο 1008 μέτρα. Η περιοχή ονομάζεται Κρεβάτια επειδή κατά τη διάρκεια του Αντρατοπόλεμου λειτουργούσε υπαίθριο αναρωτήριο και νοσοκομείο για τους τραυματίες. Καταλήξαμε στο καταφύγιο Κρεβάτια. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή αυτής της εκδήλωσης. Τώρα πάμε καρφί για ταβέρνα για αναπλήρωση θερμίδων. Όλα πήγαν καταπληκτικά, πιστεύω, εκτός από τον τραυματισμό του Γιάννη που μας τύχησε αρκετά. 120 μηχανές, new high score σίγουρα για την ομάδα, αλλά δεν ξέρω και πόσες χωμάτινες εκδρομές έχουν μαζέψει τέτοιο αριθμό. Και του χρόνου με υγεία, καλά να είμαστε. Εντάξει, φιλαράκι μου. Τέλεια, τέλεια. Ήταν όλη η διαδρομή φανταστική. Και όπως πάντα το τελείωμα είναι ακόμα καλύτερο. Αφού ξέρεις. Τόσο σε εμπιστευόμαστε, γιατί ξέρετε να περνάτε καλά. Μένω σας στόχο το τραπέζι, έτσι. Αυτό περιμέναμε, γι' αυτό σε έχουμε εδώ πέρα. Ακόμα μια εκδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας βοήθησαν στη διοργάνωση, αλλά και όλους αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Όσο για το Γιάννη, μην τον φοβάστε αυτόν. Είναι σκληρό καρύδι. Να το σου μπατζανάκι. Σιδερένιο. Θα να κάνουμε μάλλον πρώτος. Εντάξει, πρώτο. Όλοι εμείς ρυθμιζόμενα βάλαμε. Ναι. Πότε ξανακαβαλήσουμε. Πότε ξανακαβαλήσουμε. Το συντομότερο. Από την άνοιξη με το καλό. Από την άνοιξη. Δεν το είμαστε. Το είμαστε. Όχι.